συμμετοχή ηθοποιών, πολιτικών, μοντέλων, στάρ πίσω. Οι κοπέλες μας είναι οι κίτριες στον Καλλιστία. Η καινούργια χρονιά έτσι θα ξεκινήσει. Χαρούμενη και φάτη, χωρίς προβλήματα και χωρίς πολιτικές συζητήσεις. Μακάρι. Όχι, χρειάζονται και αυτά. Πού και πού. Πώς θα. Ναι, η Μέρη. Δεν εννοώ πρωτοχρονιάτικα. Δεν εννοώ πρωτοχρονιάτικα. Για όλο τον χρόνο μιλάω για τη χρονιά, δεν μιλάω για την πρωτοχρονιά. Πώς όμως διαφωνεί ο κύριος Παπαντονίου. Όχι. Ο κύριος Βουλγαράκης, κύριε Βουλγαράκη. Το είδα, εσείς μόνο τραγούδια θέλετε σήμερα. Μανώλη, πάμε στο τραπέζι πίσω από τον κύριο Παπαντονίου να μιλήσουμε λίγο με τον κύριο Γιάνναρο και μετά να μας πεις και το δεύτερο τραγούδι στο πολύ ωραίο. Γιατί ξέρουμε ότι σήμερα είναι μια ειδική μέρα για σένα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Δεν είστε μόνος σας όμως, Με το μικρό. Το πρωινό της σήμερα είναι και στο γιο μου. Με καλέσατε να έρθω εδώ και δεν μπορούσα να παραβώ την συμφωνία. Άλλωστε μας το είχατε υποσχεθεί. Ότι κάποια μέρα θα έρθει ο μικρός εδώ στο πρωινό καφέ να φάει τόστ με ζαμπόν. Και να πει. Τι πίνει τώρα. Πίνει πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα. Τις ευχές σας. Εγώ θα ήθελα να διαλυθούν όλες οι αβεβαιότητες που υπάρχουν. Γιατί η εποχή μας είναι όλα αβεβαιότητες και μεγάλες αβεβαιότητες. Λέτε να διαλυθούν το 92? Το 92 μπαίνει με μεγάλες αβεβαιότητες. Οι γειτονικές χώρες διαλύονται, οι αυτοκρατορίες καθαραίουν, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να διαλύσουμε αυτές τις αβεβαιότητες. Γι' αυτό εσείς πρέπει να παίξετε ένα σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κόσμου. Γιατί χωρίς ενημέρωση δεν γίνει τίποτα. Στην ενημέρωση αλλά και στην ψυχαγωγία. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από το να διασκεδάσει και να ξεχάσει κάποια στιγμή τα προβλήματα. Πιστεύω ότι ο καφές σας είναι καφές κεφιού και όχι παρηγοριάς. Ευχαριστούμε πολύ. Όμως με την Άντια Μουρούζη τι συζητούσατε εδώ. Αυτά. Πολλά και διάφορα. Δεν θα μας τα πεις τώρα, Νάντια. Όχι, προτιμώ να ακούσω ένα τραγούδι πρώτα. Να ακούσεις ένα τραγούδι ακόμα από τον Μανώλη. Μανώλη. Τα καλά, με κατέβει, είναι η μέρα τα χέρια. Θα ακούσουμε το γιατί. Το γιατί. Από τη νέα σου δισκογραφική δουλειά. Θα μάθει Πανουδάκη. Ωραία, πάμε. Και θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια του υπόλοιπου. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στους παραβρισκομένους, να έχουν όλοι επιτυχίες, καλλιτεχνικές, πολιτικές. Χρόνια πολλά σε αυτούς που μας ακούν, μας βλέπουν μάλλον. Και σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, σε ευχαριστούμε εσένα. Πολύ. Καλά, λοιπόν, εγώ θα πάω πάλι στο... ήρθα πάλι στο τραπέζι σας, με θέλετε. Βεβαίως. Ή να φύγω. Όχι, να κάνω. Επειδή ξέρω ότι ο μικρός νιστάζει και θέλει να πάει να κοιμηθεί, δεν βολεύεται και πολύ με τους μεγάλους και δεν έχει άδικο το παιδί, ήθελα να σας ρωτήσω. Το πιο ωραίο είναι αυτό, το πιο ωραίο. Κύριε Γιάνναρε, ο Άγιος Βασίλης φέτος έρχεται από την Καπαδοκία, νομίζω ότι θα περάσει έτσι από διάφορες κακοτοπιές, δρόμους περίεργους, παγίδες, λασπόδρομους. Πιστεύετε ότι θα φτάσει στην Ελλάδα τελικά και τι θα μας φέρει? Να ευχηθούμε να φτάσει και να τον βοηθήσουμε κι εμείς. Να τα κουνήσουμε κι εμείς τα κεράκια. Ποιοι εμείς όμως, κύριε Γιάννα? Όλοι. Βέβαια. Πολιτικοί κι εμείς. Το χειρότερο απ' όλα να τα αναποθέσετε όλα στους πολιτικούς. Mm-hmm. Δεν θα πάει καλά το πράγμα. Δεν θα πάει τίποτα καλά. Πρέπει να τα κουνήσουμε όλοι τα χέρια μας. Εσείς παλιά πιστεύατε στον Άι Βασίλη? Σας έφερνε δώρα? Ο Βασίλης είναι ένας πολύ ανθρώπινος Άγιος. Πιστεύατε όμως, μικρός. Συνδεμένος πάντα με τις χαρές. Η Νάντια, τι θα ήθελε να της φέρει ο Βασίλης φέτος? Θα ήθελα να μου φέρει. Όταν μου το φέρει, μου το φέρει. Δηλαδή, ποιο εμείς δεν το ξέρουμε, πρέπει να το μάθουμε. Είναι μυστικό. Α, είναι μυστικό? Ναι, ναι. Καλά, δεν είμαστε αδιάκριτοι. Άγγελε, ρωτάνε όλοι τι. Ο κύριος Πολίτης ρώτησε. Ρωτάω τι. Είναι μυστικό. Να μου το πει. Έχω ένα μυστικό μέσα στη καρδιά στα βάθη που λένε. Λοιπόν, επειδή οι τηλεθεατές όμως δεν έχουν μυστικά, εγώ προτείνω να ακούσουμε τι αυτοί θέλουν να τους φέρει ο Άγιος Βασίλης. Τι θα θέλετε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης? Ευτυχία. Υγεία πάνω από τις απόψεις. Η απόψη μου είναι η εξής, ότι είναι κοινό μυστικό ότι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, οικονομικά, εθνικά και άλλα. Αλλά από την άλλη μεριά, σήμερα νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Λοιπόν, θα έλεγα να κάνουμε μια ευχή όλοι μαζί ότι θα υπάρξουν εξελίξεις το 92. Ευχάριστα. Θα υπάρξουν οι λύσεις, η αρχή λύσεων και μαζί με τις λύσεις θα υπάρξει η ευτυχία προσωπική και οικογενειακή. Άρα νομίζω ότι ας είμαστε αισιόδοξοι μέσα στο γενικό χαμό ο οποίος μας περιβάλλει. Επικρατεί. Εντός και εκτός. Εντός και εκτός. Μέρη μου. Ο χαμός δεν είναι πανελλήνιος, είναι πανανθρώπινος. Είναι ανά όλη την Οικουμένη. Εντός και εκτός. Πιστεύω ότι μέσα στο 1992, που είναι μια τελευταία ίσως κρίσιμη χρονιά, αν δεν αναθεωρήσουμε οι άνθρωποι, τα άτομα, ένα προς ένα, τη στάση μας απέναντι στους κοντινούς μας, στη γη, στον πλανήτη γη,
Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία αυτό το χρόνο να σώσουμε από ένα πιθανό αρμαγεδόνα του 93 την Ιφίλιο ολόκληρη. Λοιπόν, αν μπορούσα να δώσω μια προσωπική, θα έλεγα μυαλό. Μυαλό, μυαλό και μικρές θυσίες, οι οποίες κάνουν μεγάλες θυσίες, θα κάνουν και μεγάλες προσφορές και ίσως γλιτώσουμε μαύρο 93 και μαύρο 94. Συμφωνείτε. Αισιοδοξία δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια. Δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε θεωρητικά μόνο. Σωστά. Δεν ξέρω πώς συμφωνείτε εσείς. Εγώ συμφωνώ στο εξής, ότι το 92 πράγματι θα είναι μια χρονιά κρίσιμη. Αν την ξεπεράσουμε σαν Ελλάδα, σαν λαός, το 92, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε το 93 πιο αισιόδοξα. Mm-hmm. Αν και το 92 δεν θα είναι ρόδινο. Αυτό είμαστε ξεκάθαροι, όσο και σαν αν είναι η μέρα αυτή. Η μέρα όμως, σαν τη σημερινή παραμονή πρωτοχρονιάς, τι θα λέγατε να ξεχάσουμε έτσι λίγο τα πολιτικά μας. Δεν είναι μια πολιτικά. Όχι, ήθελα να θέσω κάποια άλλη ερώτηση, μιλήσαμε, αλλά το σκέφτηκα μετά στον κύριο Παντονίου. Μιλήσαμε για τα θέατρα. Για θέσω την. Μιλήσαμε για την κρίση του θέατρου, εξάλλου. Μιλήσατε για την κρίση του θέατρου. Α, εντάξει. Ήταν τον Καλλιόρα απέναντι, ο οποίος μας είπε ότι είναι άδεια τα θέατρα, ότι η οικονομική κρίση χτυπάει ιδιαίτερα το θέατρο και θα έλεγα όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Λοιπόν, αν μπορώ να κάνω μια ειδικότερη ευχή σήμερα, είναι ακριβώς να ανακάμψει το θέατρο, γιατί πιστεύω ότι μέσα στην οικονομική κρίση είναι μια διέξοδος και η τέχνη και το θέατρο. Δεν πλήττει το τραγούδι. Αν πλήττει. Η κρίση. Το πλήττει. Το πλήττει. Το πλήττει το τραγούδι, αλλά ίσως είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε το αντίθετο. Πιστεύετε ότι έχουμε αξιόλογους Έλληνες και Ελληνίδες ερμηνεύτριες και ερμηνευτές? Πολλούς. Πηγαίνετε να τους ακούσετε. Ακούσαμε έναν μόλις πριν. Να πει, πάει. Βλέπω πάρα πολλούς εδώ γύρω μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τους ονομάσω όλους και περιμένουμε την εξέλιξη του προγράμματος. Δηλαδή να ακούσουμε την Γλυκερία και το Πολύ Θέλω ιδέα. Να πεθάνω από έρωτα. Χειροκρότημα λοιπόν. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, δηλαδή. Και καλά. Θα μας πεις μετά τις ευχές σου. Θα τις πω. Όμως θέλουμε να πεθάνουμε σήμερα όλοι συγκεκριμένα από έρωτα. Πολιτικοί, καλλιτέχνες, όλοι. Γενικά και ο κόσμος, πιστεύω. Πάμε λοιπόν. Να παρουσιάσουμε όμως και τους άλλους φιλοξενόμενους. Μαζί μας είναι ο Κώστας Σπυρόπουλος. Καλησπέρα, Κώστα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι συζητάτε με την Ελένη Κούρκουλε? Ο κύριος Πολίτης είναι εδώ. Δεν ήρθα για να ξαναπαρουσιαστώ. Άστα αυτό τώρα. Όχι, αλήθεια. Μήπως το κάνετε επίτηδες? Παίζει σε πολλά ταμπλό, κύριος Πολίτης, θα σου πω εγώ. Κύριε Βουλγαράκη, επίτηδες δεν το κάνει? Όχι, όχι, όχι. Ήρθα να τονώσω την Ελένη. Είστε επηρεασμένος από τη λάμψη, κύριε Πολίτη. Έχουν δίκιο. Το παίζει σε πάρα πολλά ταμπλό. Τι θα γίνει με μένα? Εγώ κάνω ότι μιλάω, δεν μιλάω. Ναι, καλά, Κωστέλα. Έλενα. Τώρα που βλέπω την Κούρκουλα και κινηθεί η γλώσσα τη με τον Πολίτη, με μένα μόνο αρχίζει τα γκαγκάκια, τα γκαγκά. Το πολύ και εδώ βλέπω κουβέντα. Έχει πρόβλημα μαζί. Εμείς όσοι είχαμε πρόβλημα, το είπαμε. Τι είπαμε? Κάθε μέρα. Να με συγχωρείς, ως Ελλήνη έχει πρόβλημα. Ως Κούρκουλα δεν έχει. Με τον Πολίτη δεν έχει κανένα πρόβλημα, σε πληροφορώ. Πραγματικά. Να σου πω εγώ. Κανένα δεν έχει πρόβλημα μαζί μου, έτσι, Ελένη. Δεν σου δημιουργώ πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ούτε ότι έχω ιδιαίτερη αδυναμία στην άντια. Καθόλου. Γι' αυτό είπα ότι το παίζει σε πολλά ταμπλό. Όχι. Το παίζει σε πολλά ταμπλό. Είπα έχω ιδιαίτερη αδυναμία στην άντια. Όχι, όχι γενικά. Τώρα πέρα. Ναι, αλλά θα έχεις πρόβλημα από μένα. Να. Τελειώσαν οι κόντρες και οι ζηλίτσες. Τελειώσαν οι σκηνές. Να διευθετήσει το θέμα ο κύριος Πορτοκάλογλου. Ο κύριος Πορτοκάλογλου, παρακαλώ. Να έρθετε εδώ, κύριε Πορτοκάλογλου. Πρέπει να διευθετήσετε το θέμα. Είναι ερωτικό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Όχι μόνο λάμψεις, αλλά γενικότερο. Έχω κάτι για την περίπτωση. Ναι. Δηλαδή, όπως. Να σας βλέπουν και τηλεθεατές. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Να πω την ευχή μου. Δεν θα διευθετήσει το θέμα και μετά την ευχή ή πρώτα την ευχή? Έχει κάτι να πει η Ελένη που θα της το διευθετήσει και στον Ελένη. Ελένη, ακούμε. Θα θέλω ιδιωτικό, δεν θα τα βγάζουμε τώρα. Ιδιωτικό. Δεν φωνάξαμε τον κύριο Πορτοκάλογλου να το λύσουμε. Έχουμε και άντρες στο σπίτι μας και οικογένειες και δεν θα διαλύσουμε όλα για σένα τώρα. Ο Κώστας τον ήθελε τον Πορτοκάλογλου. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα θέμα. Όλοι εντάξει είναι. Όλοι τραγουδίζει ο κύριο Πορτοκάλογλου. Αν θέλετε να μας τραγουδίσει για να ξεχάσουμε το πρόβλημα προς τα πάνω. Από τον πόνο του θέλουν να ξεχάσουν. Πώς μπορούν να το ξεχάσουν? Έχω κάτι για την περίπτωση, ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι που λέει «Τράβαμε κι ας κλαίω». Αυτό είναι. Ό,τι πρέπει. Το διευθέτησε κάποιος. Αφιερωμένο σε ποιον? Στην Ελένη.
Στους τρεις σας. Εγώ δηλαδή που μένω τώρα, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, Κώστα, βλέπεις. Εσύ θα ακούς, Κώστα μου, και μετά θα σου αφιερώσουμε άλλο τραγούδι με τον Νίκο. Δεν είναι απαραίτητο τώρα. Άσε με και ας κλαίω, λοιπόν. Να πάρω την κιθάρα μου. Να πάρεις την κιθάρα σου. Εδώ την έχουμε την κιθάρα σου. Η κιθάρα σου έξω είναι εκτός πλατό. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, την κιθάρα του κυρίου Πορτοκάλογλου τη χάσαμε. Αφού τη χάσαμε, μπορούμε να μιλάμε μέχρι να την βρει την κιθάρα του. Την έχασε. Η Ελένη του κάτι να πει, αλήθεια. Νομίζω ότι πρέπει να το πεις. Πες το, Ελένη μου, τι θες να πεις. Είπα ότι αυτά τα πράγματα δεν λέγονται στον αέρα. Τέλειωσε τώρα. Γιατί την πιέζετε τόσο πολύ, κύριε Πολύ. Τι φαίνεται σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, ποιος Κώστα, σε παρακαλώ. Ποιος μοιράζει. Ποιος μοιράζει, δεν ξέρω. Η Δήμου. Η Δήμου. Μοιράζει η Δήμου. Μπορεί να αρχίσει. Κούκος μονός σε δύο ταπλό βολοντέρ. Τελικά έφυγε. Μέχρι όμως ο κύριος Πορτοκάλογλου να βρει την κιθάρα την οποία έχασε, δεν του την πήρε κανείς, βέβαια κάπου βρίσκεται η κιθάρα. Τι θα λέγατε να περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ όπως περνάμε καθημερινά στον πρωινό καφέ. Πόσο σας συγκινεί η εποχή του rock'n'roll? Ήταν μια ξέχαστη εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Με συγκινεί πολύ και είναι και από τα πράγματα που, από τις μουσικές που με ανέθρεψαν. Καπνοί δεν υπήρχαν τότε. Ναι, αυτό βλέπω. Υπήρχανε. Τώρα εδώ η καπνή φοβερό είναι, σ' αρέσει. Θα μας πεις τις ευχές σου όμως, Νίκο, αφού μας τραβήξεις και ας κλαίμε. Η ευχή μου για το 92. Τι να δεις, τα τελευταία χρόνια ακούμε συνέχεια ότι πέφτουμε, ότι πιάνουμε πάτο και όλο πάτο δεν πιάνουμε. Λοιπόν, εύχομαι στο 92 να τον πιάσουμε. Τον πάτο. Τον πάτο. Ώστε επιτέλους να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Τράβομαι και ας κλαίω, Νίκος Πορτοκάλογλου και χειροκρότημα. Μπράβο! Εντυπώσεις. Κι άλλο. Να μην πω την αλήθεια τώρα, γιατί θέλουμε να πούμε γρήγορα το άλλο. Γιατί εγώ τα μαρτυρά όλα στον πρωινό καφέ. Από τον τίτλο, γρήγορα. Γρήγορα πες τον τίτλο. Ο πρώτος μου χορός. Ο πρώτος σου χορός, μισό λεπτό. Η κάμερα είναι εδώ. Ο πρώτος σου χορός με ποια ήταν, ε? Όχι με. Την γυναίκα. Γιατί τέτοιε μέρε μα δημιουργήσει μια πρόβλημα. Δεν ξέρω, θα τιμωρηθείτε κι εσεί. Με ποια ήταν, παρακαλώ, ξανθιά με λαχρινή και σε ποια ηλικία? Πρέπει να είμαι γύρω στα 16. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ με ποια κοπέλα ήταν. Α, δεν ξέρετε με ποια κοπέλα. Όχι, δεν θυμάμαι. Α, πάει. Απαρατήρητη πέρασε. Εσά που γελάτε, που απαντάει ο κύριο Βουλγαράκη, ποια ήταν? Εμεί που γελάμε. Ναι, είχατε γεννηθεί το 55. Το 60. Μπορώ όμω να σου πω τη γυναίκα μου που ήταν ο πρώτο χώρο. Πότε? Το 60. Για να ισορροπήσω με τα πράγματα. Πότε? Ήταν όταν την γνώρισα φοιτήτρια, ήταν σε ένα χορό, σε μια δισκοτέκα. Μάλιστα. Μιλάμε το 1985. Εσείς θα μας πείτε για να περάσουμε στο τραγούδι. Να σας πω τι. Το πρώτο σας χορό. Σε ποια ηλικία? Δεν θυμάμαι, 12, 9. Τόσο καλά. Λοιπόν, Νίκο μου, ή άκουσες η πρώτη χορή και ο πρώτος χορός, όμως θέλουμε να σε ακούσουμε για να παρουσιάσω και τους άλλους καλεσμένους, γιατί είναι πάρα πολύ εδώ. Και πιστεύω ότι έχουν αρχίσει και ζεσταίνονται, με καφέ όμως και κέικ. Αν θέλετε και κάτι άλλο, αλκοόλ μπορούμε, αλλά ελαφρύ αλκοόλ. Λοιπόν. Και με τον καπνό. Η Ελένη ολογελάει, Ελένη. Ο Σπυρόπουλος θα τον έχεις δει που παίζει drums με τα πιρούνια στο πιάτο. Θέλεις να έρθεις εδώ μαζί μας, για ντραμίστας, θα ρωτήσεις τον Νίκο αν μπορεί να σε πάρει. Ναι. Έλα, Νίκο. Μπράβο! Μπράβο, Πορτοκάλογλου. Τώρα δεν θα διώκω. Ναι, πάει, αυτό τον πρόλαβε το γάμο. Τελείωσε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Χρόνια σου πολλά, καλή χρονιά. Ποιο τραπέζι του? Του κύριου Σπυρόπουλου, της κυρίας Δήμου, της κυρίας Κούρκουλα και της Γλυκερίας, βέβαια. Είσαστε λίγο θορυβώδεις. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε την Κατερίνα Κούκα και την Κωνσταντίνα. Να σου πω, πάρτι δεν κάνουμε. Ναι, πάρτι. Γι' αυτό την έχετε βάλει να λέω τα τυπικά. Να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορούμε να το πάμε άλλη μία, έχασα ένα ντό στο... Σε λίγο. Γεια σας και από εμάς. Χρόνια σας πολλά. Η Κατερίνα, τι έχουμε στη συνέχεια? Συμπαρουσιαστές είμαστε όλοι εδώ. Δεν βάζουμε κανένα διαφημιστικούλι τώρα, έτσι. Να βγάλουμε κανένα φράγκο. Διαφημιστικά μηνύματα. Και εσείς κάτι λέτε εδώ, Δημήτρης Κοντολάζος? Βέβαια, εμείς μογγοί θα είμαστε. Όμως, η Δήμητρα Παπίου. Θέλεις να σου πω ότι λέγαμε εδώ με τα παιδιά? Ναι, να μας πεις. Λοιπόν, λέγαμε ότι είσαι πολύ ευγενικό κορίτσι. Και παρουσιάζεις πάρα πολύ ωραία τους καλεσμένους σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Τους αγαπάω τους καλλιτέχνες. Και αυτό φαίνεται, έτσι δεν είναι? Μας αγαπάμε και εμείς. Μας αγαπάτε. Βέβαια. Γιώργος Γερολυμάτος, καλά.
Είναι πάρα πολύ καλά ανεβασμένο σε αυτή την εποχή και ο Γιώργος. Η καινούργια χρονιά είναι δική μου. Η εποχή που δεν είσαι ανεβασμένο. Αυτή η φορά όμως το αισθάνομαι πιο πολύ. Είναι πολύ καλά γενικά. Κλείσε και το μάτι λιγάκι στη δουλειά. Να κάνω αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Δημήτρης δεν είναι μόνος του όμως εδώ. Βλέπω έχει μια πολύ ωραία δεσποινίδα. Παρτενέρ την κόρη μου. Α, η κόρη σου. Είναι τόσο όμορφο κορίτσι. Χρόνια σου πολλά, γλυκιά μου. Είναι ντροπαλή. Είναι ντροπαλή. Πολύ ντροπαλή. Δεν μου λες κάτι, τι θες να σου φέρει ο Βασίλης ο μπαμπάς δηλαδή. Τι θέλεις, τι θέλει. Τα έφερε ήδη. Ήδη. Να σε αγαπάει πάρα πολύ. Είναι και Ρενάτο. Μένει έτσι με κόσμο γι' αυτό. Σιγά σιγά, θα συνηθίσει. Είναι και ο Ρενάτο. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Και ευτυχία. Αυτές είναι οι ευχές. Υγεία και ευτυχία, πάνω απ' όλα. Είναι και πολύτιμο. Συμφωνείς και εσύ, Δημήτρη. Υγεία, αγάπη. Αυτό. Είναι όλη τότητα. Επιτέλους κάποια στιγμή. Να δούμε και κάτι άλλο, να μην ακούμε μόνο τραγούδια. Ναι, ξέρεις κάτι όμως, επειδή έχουμε τιμή τουρισμός 92 μαζί μας και είχαν φιλοξενηθεί όλες οι άλλες κοπέλες στον πρωινό καφέ και δεν την είχαμε φιλοξενήσει, τελικά φεύγεις για Ισπανία. Εκεί τι θα κάνεις? Θα προσπαθήσω να κάνω μια πολύ καλή εμφάνιση και να διεκδικήσω κάποια θέση. Αν είναι δυνατόν. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Λέω Ταύρος. Γιατί, Σάκη μου, θα προσπαθήσει, κοπέλα. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει, νομίζω. Κοίταξε, ο Σάκης συμπάθειες. Γι' αυτό κάθισε δίπλα. Γι' αυτό κάθισε δίπλα. Εμείς όμως θα έχουμε την ευκαιρία και την τύχη τηλεθεατές να σας ακούσουν σε πολλά τραγούδια. Αλλά Γιώργο, κάτι θέλεις να πεις, κάτι θέλεις να παρουσιάσεις. Δεν θέλω να. Εγώ θέλω να παρουσιάσω το Ντίνο το Ψαρέλι σε ένα πάρα πολύ ωραίο χορευτικό με τον μπαλέτο του μεταξύ. Ο Ντίνος Ψαρέλις, λοιπόν, μαζί μας. Είναι πολλά. Θα πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι στον Αντένα έχεις έτσι μια συνεργασία αρκετά μεγάλη, αφού στο σόου του Τόλι Βοσκόπουλου έκανες τις χορογραφίες και θύμισέ μου και που... Και της Βίκη Λέανδρος. Α, πάρα πολύ ωραία. Και όμως και στο πρωινό καφέ. Ναι, μωρό μου. Ευχές. Να περνάνε όλοι καλά, να υπάρχει υγεία. Και πειθαρχία. Και να είστε αγαπημένοι επιτέλους εσείς οι καλλιτέχνες. Αγαπημένοι, όχι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Ναι, μπορώ, έτσι, μπράβο. Είμαστε έτοιμοι για να χορέψουμε. Πάμε. Δεν θα χορέψω εγώ, γιατί προχθές τη Γιάνγκα, άσε την. Μπορώ να σου πω τι έπαθα. Λοιπόν. Πάμε. Μπράβο, μπράβο! Το πήραμε! Το πήραμε! Κωνσταντίνος. Σπυρόπουλος είναι αυτός, τον ακούστε. Σπυρόπουλε, τι θα μας πει τώρα. Μιλάω εγώ έτσι. Κύριε Πολίτη, τον ακούτε? Ναι, έχω μείνει κατάθλιπτο. Τι έχετε να πείτε? Τι έχετε να πείτε? Πραγματικά βλέπω μια πολύ σοβαρή πτυχή του εαυτού του. Δεν την είχα γνωρίσει μέχρι τώρα. Εξακολουθείτε να μένετε αγκαλιασμένοι. Δηλαδή, Ελένη. Εκεί είμαστε αγκαλιασμένοι, τι σημαίνει αυτό? Μα συνέχεια πιάνονται, που λέει και ο Κώστας. Τι συμβαίνει, Ελένη? Εγώ θα πει ότι πιάνονται. Ελένη, διασκεδάζεις? Με έχει αφήσει ο Κώστας για διάφορες άλλες γυναίκες και έτσι να κάνω. Κωνσταντίνε, ετοιμάσου για το δεύτερο τραγούδι. Και γι' αυτό, και γι' αυτό. Κωνσταντίνα μου, ακούς τι λένε? Τους ακούω. Επειδή είπα για την Άντια προηγουμένως, για αυτό τώρα μου την έφερε η Ελένη. Σαν άντρα, μας πάντα. Μα δεν ότι δεν την έχεις εγκαταλείψει ξαφνικά, έχει αποταθεί σε μένα. Λέω να περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα να τα βρείτε. Εγώ κάτι στην Ελένη, να έχει πολύ ευτυχισμένη χρονιά. Πάρα πολύ και να βρείτε καλά της. Να γίνει καλά. Ανατρίχεσαι. Κώστα, δεν κάνεις τίποτα για να γίνει καλά. Εγώ θα δώσω την κάρτα μου μετά. Ως γιατρός. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά μαζί σας. Ο Δημήτρης Κοντολάζος είναι απειλή, δημιουργεί σεισμό. Σε ρωτάει Κωνσταντίνη. Δεν ξέρω. Προειδοποιώ. Ο χωρισμός μας απειλεί. Γιατί θα γίνει σεισμός μετά, ε? Μετά την απειλή γίνεται σεισμός. Ας ακούσουμε πρώτα για την απειλή και μετά βλέπουμε αν θα γίνει σεισμός. Ωραία. Απειλή. Απειλή. Απειλή.